με βάση δηλαδή και την εισηγητική ομιλία, είναι αντικειμενικό ότι μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην νοτιοανατολική Τουρκία επανήλθε το ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης και προστασίας μπροστά στον κίνδυνο ενός μεγάλου σεισμού και τίθεται το ερώτημα τι είναι αυτό τελικά που εμποδίζει την αντισεισμική θωράκιση της χώρας. Μέχρι να συμβεί το έγκλημα στα Τέμπη, είχαμε πληθώρα δημοσιευμάτων και ρεπορτάζ σχετικά με τους ελλιπείς κτηριακούς ελέγχους και την ανάγκη ύπαρξης ενός μεγάλου, όπως λέγανε, προγράμματος αντισεισμικής θωράκισης, που θα δίνει οικονομικά κίνητρα, για παράδειγμα, στα διατηρητέα κτίρια, πάντα όμως υπό το πρίσμα της ατομικής ευθύνης. Τα ζητήματα, όπως υπόθηκε και στην εισηγητική ομιλία, της πολιτικής προστασίας, της ανθρώπινης ζωής και της λαϊκής περιουσίας, είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Όσον αφορά στην αντισεισμική προστασία, οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν δεν μπορούν να κρυφτούν. Παρά την προσπάθεια της εκάστοτε κυβέρνησης και της σημερινής να πείσει ότι έχουμε σύγχρονα αντισεισμικά κτίρια, και δεν δικαιολογούνται από το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνικής. Στην ουσία, σήμερα, πολλές περιοχές της χώρας παραμένουν αθωράκιστες απέναντι σε ένα μεγάλο σεισμό, την ώρα που η Ελλάδα είναι η πιο σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη και η έκτη παγκόσμια, με καταστροφικούς σεισμούς στο πρόσφατο παρελθόν. Αναφέρθηκαν από το σεισμό του 1999 στην Αττική. Είχαμε 143 νεκρούς, 400 τραυματίες, 31 κτίρια που κατέρευσαν και πάνω από 200.000 που υπέστησαν ζημιές. Του σεισμού στα Επτάνησα, στη Κεφαλονιά το 2014, στην Λευκά το 2015, Ζάκη το 2018, στη Σάμο το 2020 με 2 νεκρά παιδιά, μέχρι την Ελασσόνα το 2021 με 1 νεκρό και ολική καταστροφή περιοχών με χιλιάδες αστέγους και το Αλκαλωθό χώρο φυσικά που 18 μήνες μετά δεν έχει γίνει τίποτα για την αποκατάσταση των ζημιών. Αποδεικνύεται επομένως ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην αντισεισμική θωράκιση κτηρίων, οικιστικών συνόλων και λοιπόν υποδομών όπως γέφυρες κτλ. Η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις διαχρονικά μετά από ένα ισχυρό σεισμό τι κάνουν? Παίρνουν μέτρα αποσπασματικά που δεν ικανοποιούν ούτε στοιχειώδεις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών και έχει διαπιστωθεί ότι η υλοποίησή τους γίνεται με μεγάλη χρονική καθυστέρηση όταν δεν παραπέμπονται φυσικά στις ελληνικές καλένδες. Πρακτικά δηλαδή ο λαός μας είναι απροστάτευτος απέναντι σε τέτοια φαινόμενα. Η πλειοψηφία των κτηρίων της χώρας έχει χτιστεί είτε χωρίς αντισεισμικό κανονισμό, δηλαδή πριν από το 1959, είτε με ανεπαρκή αντισεισμικό κανονισμό από το 60 μέχρι το 1985. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 50% των σχολικών κτηρίων της Ελλάδας έχουν χτιστεί πριν από το 1985. Σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία του ΟΑΣΠ, από τα κτίρια που είχαν καταγραφεί στην απογραφή του 2011, μόνο το 9% είχε κατασκευαστεί σύμφωνα με σύγχρονο κανονισμό, ενώ το 75% ήταν πριν από το 1985. Δεν έχουμε ακριβή αντίστοιχα στοιχεία με βάση τη νέα απογραφή, όμως υπολογίζεται ότι σε ένα ποσοστό της τάξης του 60% τα κτίρια σήμερα είναι κατασκευασμένα χωρίς καθόλου αντισεισμικούς κανονισμούς ή με τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959. Το πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου που εξαγγέλθηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μετά το σεισμό του 1999 και το οποίο αφορούσε σε δημόσια και κοινοφελούς χρήσης κτίρια, έχει προχωρήσει ελάχιστα. Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές στις ημέρες του σεισμού, δηλαδή της Τουρκίας, που βγήκαν στην περίπου 80.000 δημόσια κτίρια έχουν ελεγχθεί με πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο, από τα 80.000 δημόσια κτίρια έχουν ελεγχθεί με πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο περίπου 16 με 17.000, δηλαδή περίπου 20 με 25%. Το αποτελέσματα του ελέγχου όπου έχει γίνει δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Επισημαίνουμε επίσης ότι ο πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος είναι ένας πρώτος, γρήγορος, επιφανειακός και στατιστικός έλεγχος με βάση ένα ερωτηματολόγιο που βαθμολογείται. Άρα δεν είναι ούτε ουσιαστικός, ούτε ενδελεχής έλεγχος με υπολογισμούς για τη φέρουσα ικανότητα του στατικού φορέα της κατασκευής σύμφωνα με σύγχρονους κανονισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τα επικαιροποιημένα σεισμολογικά δεδομένα για τον ελλαδικό χώρο. Για τους χώρους κατοικίας δε η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη, γιατί ποτέ δεν εφαρμόστηκε με ευθύνη του κράτους ουσιαστικό πρόγραμμα προσεισμικού ελέγχου και ενίσχυσης. Μεγάλο είναι το πρόβλημα και στους εργασιακούς χώρους στον ιδιωτικό τομέα. Οι εργοδότες, στο βωμό της ανταγωνιστικότητας και της προσπάθειας αύξησης του ποσοστού κέρδους τους, στεγάζουν τις επιχειρήσεις σε ακατάλληλα κτίρια.
Το ζήτημα αυτό επιβεβαιώθηκε με τραγικό τρόπο στο σεισμό, όσοι το θυμούνται, του 1999 με τα θύματα της Ρικομέξ και της Φαρά. Η εγκληματική ευθύνη του αστικού κράτους αναδεικνύεται και από μια σειρά άλλα ζητήματα, καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου μετά το σεισμό του 1999 στην Αττική, κτίρια που είχαν αρχικά χαρακτηριστεί κίτρινα αποχαρακτηρίστηκαν στη συνέχεια χωρίς να γίνει ουσιαστικός έλεγχος. Παράλληλα, με βάση τα τιμολόγια και τις τεχνικές υπουργικές οδηγίες, με τις επισκευές που εγκρίνονται σε σεισμόβλητα κτίρια, αυτά, αντί να ενισχύονται και να θωρακίζονται, οδηγούνται στην πρώτου σεισμού κατάσταση, δηλαδή την κατάσταση που βρίσκονταν όταν έπαθαν ζημιές. Στο σεισμό, για παράδειγμα, της Κεφαλονιά το 2014, με τα κτίρια που τέθηκαν με ΦΕΚ για να δοθεί αποζημίωση για αποκατάσταση των κτιρίων, στην πράξη οι ιδιοκτήτες αναγκάστηκαν είτε να μείνουν σε άλλα ακατάλληλα κτίρια, είτε να πληρώσουν από την τσέπη τους για την επισκευή τους. Άλλο ένα σοβαρό ζήτημα είναι η κατάργηση ελεγκτικών υπηρεσιών των πολεοδομιών, η οποία επιδείνωσε ακόμη περισσότερο το υπάρχον πρόβλημα, καθώς πλέον δεν προβλέπεται ούτε τυπικά ο έλεγχος από την πλευρά του κράτους και η ευθύνη μετακυλίεται στο μεμονωμένο μηχανικό, ενώ ζητείται και από τον ιδιοκτήτη να επιλέξει καμιά φορά δια της πλαγιού με ποιο κανονισμό θα γίνει η κατασκευή. Με τον νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, τον νόμο 4495 του 2017, με τον οποίο δουλεύουμε όλοι οι μηχανικοί, ουσιαστικά με το πρόσχημα της αντιμετώπισης της πολυνομίας και της απλοποίησης και επιτάχυνσης των διαδικασιών έκδοσης μιας οικοδομικής άδειας, οι στατικές μελέτες για τα νεόδμητα κτίρια δεν ελέγχονται από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών δόμησης. Ο έλεγχος που διενεργείται στη φάση της κατασκευής γίνεται από ιδιώτες ελεγκτές δόμησης και στην ουσία δεν διασφαλίζει τίποτα, καθώς γίνεται στη φάση της θεμελίωσης και στη συνέχεια αφού έχει ολοκληρωθεί και κλείσει το κέλυφος του κτιρίου. Στην πράξη, όλη την ευθύνη την έχει ο ιδιώτης μελετητής και ο ιδιώτης επιβλέποντος μηχανικός, αφού όλα κρίνονται τελικά στην εμπειρία τους, στην ευθυμιδησία τους, από το αν δηλαδή εφάρμοσαν μια μελέτη και αν αυτή η μελέτη είναι σωστή. Στον ίδιο νόμο, στις διατάξεις που έχουν να κάνουν με την ρύθμιση αυθαιρέτων κατασκευών, είναι ενδεικτικό ότι απαλλάσσονται από την απέτηση εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας όλα τα κτίρια που αναγέρθηκαν πριν από το 1983. Δηλαδή, απαλλάσσονται αυτά που δεν έχουν αντισεισμικό ή είναι με παλιούς αντισεισμικούς, όποια χρήση και αν έχουν, είτε είναι κατοικία είτε είναι χώρος συνάθρησης κοινού. Ενώ ακόμη και για χώρους όπου απαιτείται η εκπόνηση ελέγχου και η υποβολή, όπως λέμε, μελέτης στατικής επάρκειας, δίνεται ένα πολύχρονο πολυετές περιθώριο, ξεκινάει από τα 5 έτη και μπορεί να καταλήξει και στα 10, έτσι όπως παρατάσσονται οι νόμοι. Εάν μάλιστα προκύψει ότι το ακίνητο πρέπει να ενισχυθεί στατικά, το κόστος των εργασιών αυτών επιβαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη. Το αν υλοποιήθηκαν ή όχι και πώς υλοποιήθηκαν οι απαιτούμενες ενισχύσεις στο φέροντα οργανισμό του ακινήτου δεν το ελέγχει κανένας κρατικός φορέας. Στην πράξη, λοιπόν, η ασκούμενη πολιτική επιχειρεί από τη μια να κρύψει ότι η εμπορευματοποίηση της γης και των κατασκευών αποτελεί εμπόδιο στην ολοκληρωμένη πρόληψη και προστασία από σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κτλ. Και από την άλλη να στηρίξει στο όνομα της λεγόμενης κλιματικής αλλαγής το πράσινο New Deal που προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντικατάσταση ενεργειακών υποδομών κτλ. Όλα αυτά προς όφελος του κεφαλαίου. Έτσι έχουμε το οξύμορο σχήμα που υπόθηκε να επιδοτείται η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί στατικά. Στα πλαίσια υλοποίησης μάλιστα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, έχουμε την προώθηση με χρηματοδότηση πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ του λεγόμενου νέου ευρωπαϊκού Bauhaus, που αποτελεί την πράσινη βιτρίνα για τις επενδύσεις των ομίλων. Γι' αυτό και στην Ελλάδα το πρώτο φεστιβάλ του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus, που πραγματοποιήθηκε στην έκταση το καλοκαίρι στον χώρο της επένδυσης του ελληνικού και συνδέθηκε άμεσα με την πολυδιαφημισμένη αυτή επένδυση. Να κατασκευαστεί μια πόλη με ουρανοξύστες για κρίσους στη χώρα, στην Αττική. Στην πράξη, λοιπόν, είναι αδύνατο με το υπάρχον καθεστώς ελέγχου και εκτέλεσης έργων από ιδιώτες, με γνώμονα το κέρδος, να ελεγχθούν και να ενισχυθούν τα γερασμένα κτίρια της χώρας, αφού ο έλεγχος από ιδιώτες αποτελεί βαρύ κόστος, στο οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί η λαϊκή οικογένεια και οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες. Όμως ο κίνδυνος από έναν σεισμό μεγάλου μεγέθους δεν περιορίζεται στην κατάρρευση κτιρίων που μπορεί να προκαλέσει θανάτους, τραυματισμούς κτλ.
Υπαρκτός είναι και ο κίνδυνος τραυματισμού εργαζομένων και πληθυσμού από θράψεις ή αλλοστασίων, μετακίνηση υλικών και εξοπλισμού, καθώς και πυρκαγιές, εκρήξεις ή διαρροή επικίνδυνων υλικών, για παράδειγμα σε περιοχές που λειτουργούν χημικές βιομηχανίες, εγκαταστάσεις μεταφοράς, διανομής καυσίμων. Άρα, για να έχουμε πραγματική προστασία εργαζόμενων και πληθυσμού από ατυχήματα και τεχνολογικές καταστροφές σε περίπτωση σεισμού, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρές διαδικασίες λειτουργίας, συντήρησης, ασφάλειας του συνόλου των εγκαταστάσεων, ενώ ο κίνδυνος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά το χωροταξικό σχεδιασμό όσον αφορά στις αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ βιομηχανίας και κατοικίας, για παράδειγμα. Επίσης, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία αντιμετώπισης ατυχημάτων και φυσικών καταστροφών, όπως οι σεισμοί, καθώς και μέτρα άμεσης και πλήρους αποκατάστασης πληγέντων, δηλαδή της παροχής πρώτων βοηθειών, νοσοκομιακής περίθαλψης, σύτησης, στέγασης, ψυχολογικής και οικονομικής υποστήριξης κτλ. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας, αλλά και ενημέρωση του πληθυσμού, να υπάρχει επάρκεια προσωπικού και εξοπλισμού αντιμετώπισης, να υπάρχουν οδοί διαφυγής και μεταφοράς, ελεύθεροι χώροι για την καταφυγή του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού. Από την πείρα μας γνωρίζουμε ότι όλα αυτά απουσιάζουν σήμερα. Στην καλύτερη περίπτωση υπάρχουν κάποια σχέδια στα χαρτιά, τα οποία δεν μπορούν να προστατεύσουν τον πληθυσμό σε περίπτωση σεισμού, γιατί δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Και βέβαια δεν αποτελεί ριζική αναβάθμιση, όπως πάνε να μας πείσουν, της πολιτικής προστασίας η ενεργοποίηση του μηνύματος 112 σε σχέση με την πλήρη απουσία ενημέρωσης και εκπαίδευσης του πληθυσμού και ουσιαστικής προστασίας, της οποίας γίναμε μάρτυρες σε προηγούμενες καταστροφές όπως αυτή στο Μάτι. Αυτό που κυριαρχεί είναι η λογική της ατομικής ευθύνης για να ενημερωθεί ο πληθυσμός με βάση τις οδηγίες αυτοπροστασίας. Το τι χρηματοδοτείται και τι όχι δεν είναι καθόλου επίσης τυχαίο. Καθορίζεται από το χαρακτήρα του κράτους ως αστικού και την αποστολή που επιτελεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε υλικοτεχνική υποδομή και σε στελέχωση με το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων όπως η ΔΑΕΦ, η Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, κτηριακές υποδομές κτλ. Τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό και υποδομές στην πολιτική προστασία, στους δήμους και στις περιφέρειες που καθιστούν τα σχέδια αντιμετώπισης χαρτιά χωρίς ουσία, τις πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις σε μηχανικούς και εργατοτεχνικό προσωπικό στους δήμους για τις άμεσες επισκευές σχολείων, παιδικών σταθμών, αθλητικών κέντρων, καπί κτλ., αλλά και τη σωστή συντήρησή τους. Σήμερα, η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας αναδεικνύει ακριβώς τον πολιτικό χαρακτήρα του προβλήματος. Δηλαδή, δεν είναι ένα τεχνοκρατικό πρόβλημα, δεν οφείλεται σε κακοθή διαχείριση, οφείλεται στην άναρχη, ανισόμετρη καπιταλιστική ανάπτυξη με γνώμονα το ποσοστό κέρδους. Στο πλαίσιο του σημερινού καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, έργα για το λαό, όπως αυτά που είπαμε, αντισεισμική θωράκιση, αντιπλημμυρική προστασία, σύγχρονα σχολεία, νοσοκομεία, ελεύθεροι χώροι, οδοί διαφυγής και μεταφοράς κτλ., δεν επιλέγονται ως προτεραιότητες. Η γη και οι κατασκευές αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα για την ενίσχυση της κερδοφορίας των κατασκευαστικών και άλλων επιχειρηματικών ομίλων και όχι ως κοινωνικό αγαθό. Για παράδειγμα, η απώλεια της ζωής δύο νεαρών παιδιών και οι σοβαρές ζημιές από το σεισμό της Σάμου, αντί να γίνουν αφορμή για την καθολική αντισεισμική θωράκιση των κατασκευών, αποτέλεσαν ευκαιρία για νέα πεδία κερδοφορίας για το κεφάλαιο, εις βάρος και της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, αφού με πρόσχημα την ανάγκη επισκευής των επικίνδυνων εγκαταλελειμμένων κτηρίων διατηρηταίων ημί, άνοιξε ο δρόμος για την παραχώρηση της επισκευής, διαχείρισης και εκμετάλλευσής τους από το ιδιωτικό κεφάλαιο. Οι προτεραιότητες των έργων που κατασκευάζονται, λοιπόν, καθορίζονται από το σχεδιασμό της άρχουσας τάξης στο πλαίσιο του λεγόμενου νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, ως κόμβου μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων, με τόνωση του εξαγωγικού χαρακτήρα προσανατολισμού των μονοπωλιακών ομίλων, για παράδειγμα, αναβάθμιση λιμανιών, οδικοί άξονες, τουρισμός πολυτελείας κλπ., όπως φαίνεται και στο ρυθμιστικό σχέδιο της Αττικής και στα άλλα ρυθμιστικά σχέδια. Αλλά και τα όποια έργα αντισεισμικής θωράκισης ή κατασκευής, παραδείγματος χάρη νέων σχολείων, ό,τι που πραγματοποιούνται, πέραν του ότι είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες για ουσιαστική προστασία, γίνονται με όρους ενίσχυσης των μονοπωλιακών ομίλων, γίνονται με μαύρες εργασιακές σχέσεις, με συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, μετακυλίοντας το βάρος διπλά και τριπλά στις πλάτες του εργαζόμενου λαού, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο για την ασφάλεια των κατοίκων. Η πραγματική αιτία της έλλειψης αντισεισμικής προστασίας αναδεικνύει
και την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να οργανωθεί η λαϊκή αντεπίθεση. Όποια πολιτική δύναμη και αν βρίσκεται στην αστική κυβέρνηση, όποιο μείγμα αστικής διαχείρισης και αν επιλέξει, υπηρετεί τον πραγματικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και γι' αυτό δεν μπορεί να σώσει και ούτε να δώσει φιλολαϊκή λύση στο πρόβλημα. Άρα, απέναντι στα ψευτοδιλήμματα, ποια ανάγκη μας να θυσιάσουμε και ποιος δήθεν θα έρθει να μας σώσει, εμείς θα πρέπει να αντιτάξουμε και να απαντήσουμε και σε αυτό το ζήτημα, που είναι πιο το πραγματικό δηλαδή πολιτικό δίλημα. Παραγωγή έργων και χωροταξικό σχεδιασμό για τις λαϊκές ανάγκες ή για την ενίσχυση των μονοπωλιακών ομίλων. Δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με το γεγονός ότι θα παραμείνουμε απροστάτευτοι μπροστά σε τέτοια φαινόμενα. Υπάρχει διέξοδος απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης, ο σοσιαλισμός, με κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, όπου σκοπός της παραγωγής ακριβώς θα είναι η κάλυψη του συνόλου των κοινωνικών αναγκών. Αυτός ο δρόμος διασφαλίζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση τεχνικών έργων που δεν θα αποτελούν εμπορεύματα με προδιαγραφές ασφάλειας, ποιοτικά, καλύπτοντας το σύνολο των διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών με όρους πλήρους, σταθερής και ασφαλούς εργασίας των εργαζομένων στα έργα. Αυτός ο δρόμος διασφαλίζει την ισόρροπη ανάπτυξη περιοχών και κλάδων της οικονομίας, τον ουσιαστικό συντονισμό των κρατικών φορέων, την εκπαίδευση του πληθυσμού, την αξιοποίηση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και της τεχνικής για την προστασία της εργασιακής και δημόσιας υγείας και ασφάλειας και φυσικά και την προστασία του περιβάλλοντος. Για να ανοίξει αυτή λοιπόν η ελπιδοφόρα προοπτική, οι δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μπαίνουμε σήμερα μπροστά και παλεύουμε μαχητικά και αγωνιστικά για κατασκευή έργων αντισεισμικής θωράκισης με ευθύνη του κράτους, χωρίς συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και χωρίς οικονομική επιβάρυνση του λαού. Παλεύουμε να ενισχυθούν μαζικά, με μόνιμο προσωπικό και με όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό, όλες οι κρατικές δομές πρόληψης, διαχείρισης και πολιτικής προστασίας. Παλεύουμε για ουσιαστικό και συνεχή έλεγχο με ευθύνη του κράτους της στατικής επάρκειας και ασφάλειας σε περίπτωση σεισμού όλων των κτηρίων. Να ενισχυθούν ουσιαστικά οι κρατικοί μηχανισμοί αδειοδότησης, ελέγχου και εποπτείας των εγκαταστάσεων. Παλεύουμε για άμεση και ουσιαστική στήριξη και αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων, για προσανατολισμό των ελεγκτικών μηχανισμών του κράτους στον έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης για την ουσιαστική και συνδυασμένη εφαρμογή των κανονισμών για την εργασιακή και δημόσια ασφάλεια, για ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιμετώπισης τεχνολογικών και φυσικών καταστροφών με εκπαίδευση και ενημέρωση του πληθυσμού. Κρατική χρηματοδότηση για ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα της αντισεισμικής προστασίας και παράλληλα διαμόρφωση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού έκτακτης ανάγκης. Να καταργηθεί το ισχύον πλαίσιο, για παράδειγμα, περιβαλλοντικής αδειοδότησης που διευκολύνει την τοποθέτηση και τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων χωρίς ολοκληρωμένη επιστημονική εκτίμηση του συνόλου των επιπτώσεων από μία εγκατάσταση. Και κλείνοντας, να καταργηθούν το πλαίσιο χρήσεων γης, η αντιδραστική δασική νομοθεσία που ψήφισαν οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και διασφαλίζει τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου που υποτάσσει το περιβάλλον στο κέρδος και καθιστά αδύνατη την ουσιαστική πολιτική προστασία.